από 10 χρόνια αγώνα, οι κάτοικοι δικαιώθηκαν και έγιναν πεζοδρόμια στην οδό Σάβρας. Όμως, όπως έγινε, έχουν γίνει τώρα, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην οδό Σάβρας από την Αβαρίνη προς την Κρήτη, γιατί σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και από τις δύο μεριές. Παρότι υπάρχει σήμανση, δεν έχουν μπει ούτε κολονάκια, ούτε έχουν μπει καπογραφτικά να μην μπαρκάρουν καθόλου, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα όταν τα αυτοκίνητα πηγαίνουν από τις δύο κατευθύνσεις. Προτείνω στην περίπτωση αυτή ή να γίνει μονοδρόμηση συγκεκριμένου τμήματος ή να μπουν κολονάκια. Για το θέμα αυτό έχει ενημερωθεί και η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχέα Καλαμάτας. Σας έχουν στείλει έγγραφο η Τροχέα Καλαμάτας που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύουν και να γίνει ατύχημα, γιατί τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν από την Αβαρίνου προς την Κρήτη είναι στο αντίθετο ρεύμα και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει άμεσα, ειδικά αυτό στην καλοκαιρινή περίοδο, να δοθεί άμεσα λύση. Και δεύτερο είναι, κύριε Δήμαρχε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει καθαριστεί κανένα ούτε ιδιωτικό αλλά ούτε και του Δήμου οικόπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Πρέπει άμεσα οι υπηρεσίες, εσείς, να δώσετε εντολή ώστε να γίνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων, τουλάχιστον των δημοτικών αλλά και στους πολίτες, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.